1, 2, 3. Άρτεμις! Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Άρτεμις Κορυδαλλού ιδρύθηκε το 1970 από ανθρώπους που αγαπούσαν τον αθλητισμό, με προτεργάτη τον πατέρα μου, τον Στάθη Σαραντέα. Η ομάδα γνώρισε πολύ μεγάλες δόξες, ήταν από τις πρώτες ομάδες στο γυναικείο αθλητισμό εδώ στα δυτικά προάστια. Με χρυσές φουρνιές αθλητριών, πάρα πολλές αθλήτες παίζαν σε εθνικές ομάδες. Η Γαλάκου, η Κούβαρη, η Σφυρί, τα περισσότερα παιδιά, όπως συνηθίζεται, φεύγουν από τις μικρότερες ομάδες, παίξανε στον Παναθηναϊκό, στο Ζαόν της εποχής εκείνης. Πολλές αθλήτες φύγανε και ιδρύσαν το γυναικείο τμήμα του Ολυμπιακού. Από το 2006 και μετά το θάνατο του πατέρα μου, ανέλαβα εγώ. Πλέον είμαι σαν γενικός αρχηγός των τμήματων. Πρόεδρος είναι ο Στάθης ο Στραβάκος, χρόνια συνεργάτης του πατέρα μου, πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Φέτος εσείως κλείνουμε 45 χρόνια, νομίζω αρκετά δημιουργικά, και τα 250 παιδιά που έχουμε, μόνο κορίτσια, νομίζω ότι δηλώνουν αυτό ακριβώς που είναι ο σκοπός μας, η ανάπτυξη του αθλήματος. Θα έχουμε την τύχη και την ευτυχία ταυτόχρονα να έχουμε άριστη συνεργασία τόσο με τον αθλητικό οργανισμό του Δήμου Κορυδαλλού, όσο και με τον Δήμαρχο τον Σταύρο τον Κασιμάτη. Και δεδομένου ότι πλέον είμαστε η μοναδική γυναικεία ομάδα βόλεϊ στην περιοχή, μετά και την διάλυση του Άρη Νικαίας, που ήταν η αντίστοιχη δύναμη έτσι κοντά μας, τα περισσότερα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με το βόλεϊ έρχονται στην Άρτεμι. Έτσι λοιπόν, σε μια μεγάλη συνεργασία και με τα σχολεία της περιοχής και με τον αθλητικό οργανισμό και με τη δουλειά που παράγουμε εδώ, νομίζω ότι στην κοινωνία του Κορυδαλλού είμαστε ένα όνομα που ακούγεται καλά. Η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς αυτό που κάνουμε ανταποδοτικά προς τις οικογένειες του Κορυδαλλού ή όλων των περιοχών που έρχονται κοντά μας, είναι να κρατάμε ένα χαμηλό κόστος στις συνδρομές και αντίθετα, ακριβώς επειδή δεν βγάζουμε κέρδος από αυτό το πράγμα, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις παροχές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν λέω σε καλό επίπεδο, λέω σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να δει τα βιβλία εσόδων εξόδων της ομάδας, θα καταλάβει πάρα πολύ εύκολα ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργεί, είναι μια μεγάλη μαύρη τρύπα που μόνο ρίχνεις λεφτά. Κάποιος θα μας πει ηλίθιος ρομαντικά, με αυτή την έννοια, αλλά είναι κάτι το οποίο αγαπάμε όσοι είμαστε εδώ. Εγώ το κάνω καθαρά για τη μνήμη του πατέρα μου, επειδή αγαπάω αυτό το άθλημα και με κάποιο τρόπο αυτό το άθλημα πρέπει να αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Θέλω να πιστεύω ότι πρακτικά τα έσοδα είναι σημαντικά. Κοιτάμε χρόνια τώρα να τα καλύψουμε από χορηγούς. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ και τη Βίκος ΑΕ και την Upstream, τον κύριο Χατζηγεωργίου, τον κύριο Βερέμι, όλους τους μικρούς χορηγούς που έχουμε, γιατί μας στηρίζουν από τα πιο απλά πράγματα μέχρι και σε πολύ δύσκολες στιγμές. Αλλά πιστέψτε με, τα οικονομικά ωφέλη είναι ελάχιστα μπροστά στα λεφτά που πέφτουν είτε για αγορά εξοπλισμού, είτε για πληρωμές προπονητών, είτε για να μπορέσει να διατηρήσει ένα τμήμα έτσι όπως ακριβώς το ονειρευόμαστε εμείς τουλάχιστον. Από το έτσι που αναλάβαμε, ζήσαμε την άνοδο στην Α2, ζήσαμε την άνοδο στην Α1, από την οποία πέσαμε για ένα σετ. Η χρονιά 10-11, 9-10-11, οι χρονιές αυτές ήταν πάρα πολύ καλές. Ήμασταν πρωταθλήτες Κορασίδων, Εσπέδα, Νεανίδων. Ήταν καλές εποχές για την Άρτεμι. Μετά αναγκαστήκαμε να αναδιπλωθούμε και για λόγους οικονομικούς. Δουλεύουμε με πολλά δικά μας παιδιά, με κάποιες επιλεκτικές προσθήκες όπου μπορούμε να τις κάνουμε. Οι Κορασίδες μας, η πρώτη ομάδα, ανέβηκε από τη γάμα κατηγορία στη Β, όπου και αγωνίστηκε φέτος, και πλέον φέτος και μαθηματικά κατακτήσαν και αυτό το στόχο και ανεβήκαν πλέον στην Α κατηγορία της Εσπέδα. Η λογική είναι να μην παίρνουμε πολλές μεταγραφές, τουλάχιστον όπου αυτό είναι δυνατό. Βέβαια, μια ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, παιδιά σταματάνε. Καταλαβαίνετε πόση πίεση δέχονται αυτές οι ηλικίες πλέον με τα σχολεία τους. Πίεση από τους γονείς, πίεση από το σχολείο, πίεση από εμάς, γιατί μπορεί να είμαστε μια ομάδα Β' εθνικής ή τα παιδιά να είναι σκορασίδες, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι δουλεύουν σε ένα επίπεδο εντός εισαγωγικών, ότι κάνουν πρωταθλητισμό, με την καλή έννοια. Είμαστε κοντά στα παιδιά, άλλες φορές τα καταφέρνουμε, άλλες φορές όχι. Φέτος είχαμε τη χαρά, παρά τις ατυχίες που είχαμε, μας έφυγε η καλή μας η ακραία, σταμάτησε για δικούς της λόγους. Είχαμε τραυματισμούς, παρόλα αυτά τα παιδιά δώσαν μια υπόσχεση το καλοκαίρι. Πάρα πολλή δουλειά μέχρι μέσα Ιουλίου ήταν εδώ. Μέσα Αυγούστου ξαναξεκινήσαν την προετοιμασία, δεν σταματάνε σχεδόν καθόλου. Καταφέραν το στόχο τους και μπροστά στην κάμερα θέλω να τους πω και ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε και με τα παιδιά και με τον βοηθό μου τον Παναγιώτη Ζουπάνο.
Η Άρτεμις, και το ξέρουν όλοι καλά, είναι ένα ιστορικό σωματείο και έχουμε, ευτυχώς έχουμε κοντά μας και άλλα σωματεία που είχαν την τύχη να είναι στα ψηλά σαλόνια του βόλεϊ. Άρα ξέρουν και την ανάπτυξη και την Α1. Όπως είναι η Δραπετσόνα, όπως είναι ο Απολλώνιος. Καλά, δεν λέω τον Ολυμπιακό τώρα, αυτά είναι σε ένα άλλο επίπεδο τα σωματεία πια. Εμείς προσπαθούμε και μέσω προσωπικών γνωριμιών. Καλούμε συνέχεια σωματεία στα τουρνουά, στη μνήμη του πατέρα μου, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ή σε κάμπ που κάνουμε. Προσπαθούμε με όλα τα γειτονικά σωματεία να έχουμε καλές σχέσεις. Δεν νομίζω ότι δίνουμε δικαιώματα για το αντίθετο. Μάλιστα, θεωρούμαστε και από τους πιο μετριοπαθείς φιλάθλους στην περιοχή. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις. Έχουμε ξεκινήσει, παραδείγματος χάρη, κάναμε κινήσεις αδελφοποίησης με τον μπάσκετ της Προοδευτικής. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά ένα μεγάλο όνομα όπως είναι η Προοδευτική, εμείς θεωρούσαμε ότι θέλουμε να το έχουμε κοντά μας, ακόμα και αν είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι το δικό μας. Προσπαθούμε να κάνουμε συνεργασίες και κινήσεις με φορείς δημοτικούς ή αθλητικούς για πράγματα έξω από το βόλεϊ. Το μότο που περνάει η Άρτεμις στα τελευταία χρόνια είναι όχι μόνο βόλεϊ. Κοινωνική προσφορά, αιμοδοσίες, σεμινάρια για τον καρκίνο, σεμινάρια για τη διατροφή, οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε από τις γνώσεις μας, συνεργασία με τα Special Olympics Ελλάς. Προσπαθούμε να ανοίξουμε αυτό το πράγμα και με εφαλτήριο την Άρτεμις να μπορέσουν άνθρωποι να γνωρίσουν κάτι παραπάνω έξω από το γήπεδο. Αυτή είναι μια μεγάλη προσπάθεια και δυστυχώς στην Ελλάδα που είμαστε εγωκεντρικοί σε πάρα πολλά πράγματα, παρόλο το άθλημα είναι ομαδικό, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Θέλει ανοιχτόμυαλους ανθρώπους που να ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τώρα, αλλά θα κερδίσουν στο μέλλον. Ξεκίνησα στην Άρτεμις. Είναι, πιστεύω, ξεκίνησα επειδή είχε καλές ακαδημίες και γενικά ήταν οι προπονητές καλοί και γενικά το κλίμα ήταν πολύ καλό. Και στη συνέχεια έκατσα για τα πρώτα μου βήματα. Είναι πολύ καλή η προπόνηση και όλο το κλίμα είναι πολύ ωραίο. Μου έχει χαρίσει πάρα πολλά μέχρι στιγμή στο βόλεϊ. Και μ' αρέσει σαν άθλημα, γι' αυτό θέλω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Και θα ήθελα να ασχοληθώ και στο μέλλον με αυτό πάρα πολύ, γιατί μ' αρέσει. Πέρα από την προπόνηση, με τα κορίτσια έχουμε δεχθεί πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μας ενώνουν. Έχουμε πλέον δεχθεί και κάνουμε παρέα έξω από τα πλαίσια του γηπέδου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρουμε η κάθε μία τα προβλήματα της άλλης και τις στηρίζουμε. Και έτσι αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και μέσα στο γήπεδο. Παίζω στην Άρτεμις 4 χρόνια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτήν την ομάδα, ήμασταν δεμένες από την πρώτη στιγμή. Ο αθλητισμός γενικά κάνει πολύ καλό σε ένα άτομο, καθώς αναπτύσσει την προσωπικότητά του μαζί με άλλα άτομα. Μαθαίνει την ομαδικότητα, την πειθαρχία και γενικά βοηθάει πάρα πολύ στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. Μέσα από αυτήν την ομάδα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, κυρίως πώς να συνεργάζομαι με τις συναθλητριές μου. Θα χρειαστεί στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσουμε φιλίες, οι οποίες στο μέλλον θα συνεχίσουν να υπάρχουν.